Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόγευμα 3ης 18 Μαΐου του 2021 και μόλις τώρα ξεκινά ένα κόμμα επί του πιεστηρίου. Εδώ με τον Βασίλη Σκουρή, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα 7 με 9, έτσι. 7 ακριβώς. 7 ακριβώς εδώ, επί του πιεστηρίου, εδώ στο Κόντρα. Λοιπόν, Βασίλη, τελικά από τη μία εκτός όλων των εξελίξεων, είτε έχει να κάνει με τα γλυκά νερά, θα έχουμε σε λίγο εδώ εκπρόσωπο της αστυνομίας, είτε έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Εντατική έλεγχη, λέει η κυβέρνηση, από τη μία. Πρέπει να προσέχουμε εμείς οι ίδιοι, αφού έχουμε απελευθερώσεις όσον αφορά τα λίγα μέτρα που είναι σε ισχύ και να ελέγχουν και τα καταστήματα ακόμα και δι της εστίασης, ενώ την ίδια ώρα όλα τα βλέμματα και στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, έτσι. Και τι αναταράξεις μπορεί να έχει αυτό για τη δικιά μας την περιοχή. Αρκετές, αλλά νομίζω, κοίτα, ένας κόσμος ο οποίος είναι σε παράνοια. Από τη μία μεριά ένας ηγέτης ο οποίος ο μόνος τρόπος να αποφύγει τη δίωξη, πιθανόν και την φυλακή λένε, και αυτός είναι ο Νετανιάχου, είναι να μείνει πρωθυπουργός. Οτιδήποτε άλλο, ακόμα και πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακόμα και βουλευτής, θα του ασκηθεί δίωξη για σειρά σκανδάλων. Οπότε το έχει γυρίσει τον πόλεμο, δηλαδή το λέω λαϊκά τώρα απλά και πρόσεξε, μια, από την άλλη μεριά υπάρχει Χαμάς, που δεν αφήνει να γίνουν, που επίσης κάνει μια σκληρή επίθεση γιατί θέλει μια σκληρή γραμμή. Και γίνεται όλη αυτή η ιστορία γιατί συμφέρει και τον έναν και τον συμφέρει άλλο. Και τον άλλον. Από την άλλη μεριά, μια διεθνή κοινότητα κατά τη γνώμη μου, η οποία παρακολουθεί. Αμέτωχη. Τι να το πω. Ο Μπάιντεν, για παράδειγμα, υπέστη μια ήττα με το καλημέρα. Είναι πρώτη φορά που κατά τη γνώμη μου υπέστη ήττα με τη λογική ότι δεν μπορεί να ελέγξει τις εξελίξεις. Δεν εισακούεται ο. Δεν εισακούεται. Γιατί το Ηνωμένο μέχρι Πολιτείο. Σήμερα, μέχρι σήμερα, καλά, δεν μιλάμε για τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας που δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μέχρι σήμερα τι δεν λένε. Δεν λένε. Αν γίνεται κάπου μια τέτοια σύγκρουση, τι λες, κατάπαυση του πυρός, αυτό το λες. Τι να κάνουμε, παιδιά, να σταματήσουμε το πυρ, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά, να απειλούνται άνθρωποι. Αυτό λοιπόν δεν το λένε ακόμα. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και του ψελίζουν διάφορες δυνάμεις. Η Ευρώπη, εντάξει, είναι απούσα και γίνεται αυτό που γίνεται σε μια περιοχή όπου όντως και η Τουρκία καιροφυλακτεί και άλλες δυνάμεις στην περιοχή καιροφυλακτούν. Καλά, η Τουρκία όμως είναι εκεί. Η Τουρκία, ναι, και έχουμε πρωτοβουλία του Νίκου Δένδια, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος εδώ να τα πούμε τώρα ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος όχι, ανεξαρτήτου κομματικής προέλευσης και έριξε τα ανακλαστικά. Πήγε εκεί. Είναι εκεί. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Υπουργός. Μην λέμε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία, η πρωτοβουλία για κατάπαυση του πυρός. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να την αναλάβει η Ελλάδα. Όχι, δεν είναι πρωτοβουλία, δεν είναι. Ναι, ναι, γιατί όμως πάει για το μνημόνιο που πάει να στρώσει η Τουρκία με την Παλαιστίνη, έτσι. Η Παλαιστίνη δεν έχει κράτος ακόμα, οπότε δεν έχει υπόσταση. Ναι, δεν αλλά, έχει οτιδήποτε. Αλλά το Ισραήλ. Για όσο μεταξύ Τουρκίας και Παλαιστίνης. Το Ισραήλ όμως είπε ότι αν βάλετε καμία υπογραφή. Θα μας βρείτε απέναντι, είπε στον Ερντογάν, έτσι. Θα τους βρουν απέναντι, αλλά κοίταξε να δεις, ούτε το Ισραήλ μακροπρόθεσμα είναι κερδισμένο. Κοίτα, είναι ένα κράτος που φαίνεται σαν να είναι στην περιοχή με το ζόρι, Γιώργο. Και αυτό δεν είναι καλό. Όσο και να έχει προοδεύσει, να έχει ισχυρές δυνάμεις, να έχει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις και λόμπι. Στρατιωτικές δυνάμεις, απεριόριστες κλπ. Πρέπει να βρει ένα μόντους βιβέντι με τους Άραβες. Ένα μόντους βιβέντι που περνάει από ένα νέο κράτος της Παλαιστίνης. Από ένα κράτος, μάλλον όχι νέος δεν είναι, κράτος της Παλαιστίνης εκεί. Σου θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει πάρει δύο φορές απόφαση το Κοινοβούλιο για να γνώρισε κράτος της Παλαιστίνης από το 1985 ακόμα. Δύο φορές. Ναι, αλλά δεν βλέπω όμως τώρα ότι τουλάχιστον η Ελλάδα. Ναι, μεν ο Νίκος Δένδιας κατέβηκε εκεί, αλλά από την άλλη η κυβέρνηση κρατάει αποστάσεις, έτσι. Από την Παλαιστίνη. Ναι. Ναι, είναι σαφές ότι έχουμε. Η θέση αρχική του Νίκου Βέδια ήταν υπεροβαρής υπέρ του Ισραήλ. Διορθώθηκε στην πορεία. Να κάνω μια γρήγορη ερώτηση. Να, ξέρω. Ναι, όχι, είσαι πολύ καλός αυτό. Είσαι αυτό πολύ καλός αυτό το κομμάτι, μάλλον και σε αυτό το κομμάτι και ειδικά στην ανάλυση. Τώρα έχεις το δούλεμα. Όχι, όχι. Είναι αλήθεια. Για πες. Αλλά δεν σκανώ εγώ την ερώτηση. Εγώ είμαι φίλος και σας αγαπάω. Λοιπόν, τώρα αυτή η τριμερή, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, λες θα έχει κάποιο πρόβλημα, θα σπάσει οτιδήποτε. Κανένα. Καμία τριμερή και καμία συμμαχία. Δεν κινδυνεύει, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Τώρα να είμαστε δίκαιοι, τι γίνεται εκεί. Λέει το Ισραήλ, εγώ πρώτα θα σας συντρίψω και μετά θα κάνω διαπραγμάτευση. Πόσο θέλω να σας συντρίψω, θέλω 4-5 μέρες ακόμα και μετά θα σταματήσει, θα έχουμε μια κατάπαυση Πάντως. Του πυρός. Η Χαμάς θέλει και αυτή τα ίδια, γιατί Γιώργο είναι όλοι ένα εκατομμύριο. Ναι, πέρα από τον άμαχο κόσμο που τραβάει τα πάντα, να μένει
χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Δεν ξέρει αν θα βρει το σπίτι του πίσω, αν θα βρει τα παιδιά του, τους γονείς του, οτιδήποτε. Οι σκληρές ηγεσίες τα αντέχουν και τους βολεύουν. Εγώ στην Παλαιστίνη που βλέπουμε, ας πούμε, παιδιά νεκρά κλπ. Σου λέω στο Ισραήλ που είναι πιο οργανωμένοι. Δες Έλληνες που είναι και δουλεύουν εκεί. Δουλεύουν προπονητές του μπάσκετ. Μα τους είχαν στα καταφύγια. Δουλεύουν συναυλίες και εξαφανιστήκαν πάλι. Και ξαφνικά, ας πούμε, τους βλέπεις να τρέχουν στα καταφύγια. Δεν είναι μικρό πράγμα. Τελευταία ερώτηση. Μόνο φόβος θα υπάρχει. Ο Biden βγαίνει και κουνάει το δάχτυλο και λέει κατά αυτό έτσι. Θέλει να το επιβάλλει. Πέρα από τη στρατηγική. Την ώρα που ουσιαστικά, μην κρυβόμαστε τώρα, η Αμερική διαχρονικά πουλάει όπλα στο Ισραήλ. Και έχει και, τώρα. Και τώρα αυτό. Και τώρα. Έχει και κοινή τεχνογνωσία με το Ισραήλ. Δεν το συζητάμε. Είναι, δηλαδή τώρα με σκώσεις, είναι στην περιοχή η Αμερική τώρα το Ισραήλ. Αυτή η αμυντική σφαίρα, δηλαδή ότι πύραυλο σηκώνεται να μην βρίσκει το στόχο του. Πώς έγινε, από μόνη της? Όχι, είναι βασικό. Αλλά και η Χαμάς δείχνει ότι μπορεί να πλήξει. Κοίτα, σε αυτή την περιοχή, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Εκεί στην περιοχή που γίνεται η σύγκρουση, είναι 1 εκατομμύριο. Η Λωρίδα της Γάζας είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή, ναι, το σε όλη και, τη το γη. Πριν στο στούντιο, είναι 1,8 εκατομμύρια. Σε μια Λωρίδα. Η συντηρητική πλειοψηφία, πάνω από το 50%, είναι παιδιά μέχρι 18 ετών. Επαναλαμβάνω, παιδιά νέα δηλαδή. Ναι. Τα οποία τι έχουν, μέχρι παλιότερα στις εξεγέρσεις, τι ξέρανε αυτά τα παιδιά να κάνουν? Ξέρανε να πετάνε πέτρες, να συγκρούνται με τα τάξη. Τώρα έχουν ένα άλλο όπλο που αρχίζει και δυσκολεύει το Ισραήλ. Σας φαίνεται παράξενο, αλλά τι είναι, ποιο είναι? Είναι το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Είναι το κινητό. Και αρχίζουν δηλαδή με αυτό και γίνεται κίνημα σε άλλες χώρες και πιέζονται χώρες. Ποιος έχει τον πρώτο λόγο? Το Ισραήλ τον έχει. Αλλά γύρω να σου πω κάτι. Κατά τη γνώμη μου είναι θέμα αυτό που είπες στην αρχή. Εγώ δεν πιστεύω ότι γίνονται πολλοί έλεγχοι όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά αυτό το ξέρουν οι πολίτες, το βλέπουν, μπορούν να το νιώσουν μόνοι τους. Θεωρώ ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το κέντρο της Αθήνας έχει 451 κρούσματα. Αυτά δόθηκαν. Το κέντρο της Αθήνας είναι διπλάσια. Από τα 2812 είναι. Ναι, ναι. Στις χώρες είναι διπλάσια. 245 έχει η Θεσσαλονίκη. Για να έχουμε μια αίσθηση τι πραγματικά σημαίνει. Και είτε η μετάλλαξη είναι αθηναϊκή που τσακώνονται οι επιστήμονες, είτε είναι, πώς την λένε, ινδική, ξέρω εγώ. Βρετανική. Όχι, κάπως άλλο. Ναι, ναι. Λοιπόν. Είναι σίγουρο. Πρέπει να πάρθουν μέτρα. Άκουσα τον κύριο Σαριγιάννη, τον οποίο τον εκτιμώ, να λέει μήπως κατά εξαίρεση μπορεί στον πληθυσμό τον ευάλωτο στο κέντρο της Αθήνας που είναι ευάλωτο σε αυτή τη μετάλλαξη. Από ποιος το πρώτο, από Σαριγιάννη, ναι, να τους εμβολιάσουμε. Να τους εμβολιάσουμε. Μήπως κατά εξαίρεση δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να μην μεταδοθεί. Φερά. Είναι το πιο απλό. Όπως πέστε την μετάλλαξη όπως θέλετε. Να εμβολιαστεί ο κόσμος που είναι εκεί. Αλλά τα πει. Μπορεί οι περισσότεροι. Αλλά τα πει. Είναι μετανάστες, να είμαστε δίκαιοι. Και είναι και άνθρωποι περιθωριοποιημένοι. Αυτοί που βρίσκονται στο κέντρο εκεί που περνάμε και δεν βλέπουμε τις εικόνες. Το βλέπετε έτσι, δεν είναι? Λοιπόν, βάλανο τελεία να πάμε. Μπορείς να στοχοποιούμε τους ανθρώπους σε καμία των περιπτώσεων. Να το πούμε ξανά και ξανά. Μα καταρχάς, όταν ξεκίνησε και η μάχη με τον κορονοϊό, πάλι είχαν πέσει τα βλέμματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Να τους μαζέψουν στις κοινωνικές δομές. Να τους προστατέψουν γιατί δεν φοράγανε μάσκες. Και τώρα που ήρθαν τα εμβόλια, να τους εμβολιάσουν. Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το αποφασίζουμε εμείς. Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Και όλα αυτά και όλα, μην ξεχνάμε ότι μπήκε και το νομοσχέδιο ουσιαστικά προς συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο των αποδήμων. Το νέο νομοσχέδιο, έτσι, γιατί είχε ξαναέρθει επί Νέας Δημοκρατίας και μετά και Θεοδωρικάκο. Και η Ιθαγένεια. Και η Ιθαγένεια ήρθε. Ωραία, εντάξει. Θα τα ρωτήσει πολύ λίγο. Τάκη Θεοδωρικάκο εδώ σε πολύ λίγο μαζί μας.